Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και θα είμαστε και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε μέρα για το επόμενο δίωρο, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα. Θέλω να ξεκινήσω καλωσορίζοντας και καλημερίζοντας τον κύριο Φεντούλη Τσακυρίδη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας, εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δημάρχου Ξάνθης, δημοτικός σύμβουλος. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ήταν μια συζήτηση που ήταν να γίνει λίγο νωρίτερα, την είχαμε προαναγγείλει, όμως έκτακτες υποχρεώσεις του κυρίου Τσακυρίδη δεν τον επέτρεψαν να είναι εδώ κοντά μας. Είναι όμως σήμερα εδώ μαζί μας και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση, κύριε Τσακυρίδη, προκειμένου να ενημερώσετε όλες και όλους μας, τους δημότες του Δήμου Ξάνθης, για τους σχεδιασμούς, τη στρατηγική θα έλεγα, γιατί το σχεδιασμός παραπέμπει και σε κάτι αφηρημένο, τη στρατηγική του Δήμου Ξάνθης σε ό,τι αφορά την προστασία και την ασφάλεια. Τι επίκαιρες λέξεις χρησιμοποίησα, κύριε Τσακυρίδη. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Τεράστιο είναι. Φυσικά. Και από πού να το πρωτοπιάσει κανείς, έτσι. Βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται. Καταρχάς, κυρία Οικονόμου, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας σε όλες τις οικογένειες που τραβάνε πραγματικά ένα γολγοθά αυτές τις μέρες, σε όλους τους συγγενείς και σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα πενθεί και θα πενθεί για το επόμενο διάστημα. Νέα παιδιά ήταν τα περισσότερα, κύριε Τσακυρίδη. Θα μου πείτε, μετριέται με τα χρόνια η ζωή του ανθρώπου? Όχι. Αλλά αυτά τα παιδιά ήταν το μέλλον της χώρας αυτής. Παιδιά που σπούδαζαν, επιστήμονες θα βγαίναν κάποια στιγμή για να αναλάβουν τα ηνία της χώρας αυτής. Τα χάσαμε. Ξέρετε, χάσαμε παιδιά. Αυτή την περίοδο και αυτές τις μέρες έρχονται δύο πράγματα. Ένα, το κλάμα, και το δεύτερο, η σιωπή. Γονέας, είστε, το καταλαβαίνετε νομίζω. Αν μπει ο κάθε γονέας στη θέση των γονιών αυτών, θα καταλάβει. Αυτό όμως πρέπει να γίνει όχι μάθημα, πρέπει να γίνει τρόπο ζωής. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά και να πράττουμε διαφορετικά. Πρέπει να πράττουμε. Πρέπει επιτέλους να αφήσουμε τα λόγια και να αρχίσουμε να σηκώσουμε τα μανίκια για να κάνουμε δουλειά. Είναι αλήθεια ότι μας αρέσουν τα λόγια. Είναι επιτακτική ανάγκη. Αλλά εδώ που φτάσαμε, προφανώς δεν πάει και παρακάτω. Να έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και είναι ασφάλεια αυτό το οποίο αρχίζει και προβληματίζει εντονότατα πια τον κόσμο. Εμείς θα μιλήσουμε για την ασφάλεια με τον κύριο Τσακυρίδη. Και θα ξεκινήσω, κύριε Τσακυρίδη, λέγοντας το εξής. Παρακολουθώντας και τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ήδη ο Δήμος μας πρέπει να έχει, γιατί συζητήθηκε στο όργανο, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός και για φυσικές καταστροφές, τα έλεγα για να το βάλω έτσι συνολικά, και για αποπλημμύρες, από σεισμούς, έτσι, από όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μας προβληματίζουν μόνο δυστυχώς όταν συμβαίνουν. Πρέπει όμως κάθε μέρα να είμαστε προετοιμασμένοι για την περίπτωση που θα συμβούν. Να ξεκινήσουμε από τους σεισμούς, που είναι και αυτό ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. Και ξέρω ότι έχετε λάβει και στο Δήμο, ξέρετε, σε όλους τους Δήμους, σε όλη την Ελλάδα, και κάποιες οδηγίες από την κεντρική διοίκηση, προκειμένου να γίνει κάποιος έλεγχος, κύριε Τσακυρίδη. Ναι, πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχουν αυτά τα έκτακτα, αυτά τα σχέδια εκτάκτων αναγκών για διάφορα φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. Αυτά τα σχέδια άμεσης ή βραχίας διαχείρισης, έτσι όπως ονομάζονται, είναι προς το παρόν 4. Υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτά είναι τα βασικά, όπως είναι ο Ιόλαος, ο Δάρδανος, ο Βορέας, και υπάρχει νομίζω και ο Αγγέλαδος που είναι για τους σεισμούς. Το κάθε σχέδιο είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, είτε πυρκαγιές, είτε πλημμύρες, είτε παγετό κλπ. Με βάση αυτό που συμβαίνει, πρέπει ο Δήμος Ξάνθης, σαν αυτοτελές τμήμα της πολιτικής προστασίας, να ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει θεσπίσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
Δεν βαδίζουν στα τυφλά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες. Όχι, είναι επικαιροποιημένα, είναι φτιαγμένα για το Δήμο Ξάνθης, για τον κάθε Δήμο δηλαδή, όχι μόνο το Δήμο, συγκεκριμένα για το Δήμο Ξάνθης, όπου υπάρχουν διάφορα πράγματα μέσα. Υπάρχει το Μητρό, υπάρχουν τα διάφορα τηλέφωνα, υπάρχουν το τι πρέπει να κάνει κανείς, διάφοροι φορείς, οι αρμοδιότητες, έτσι ώστε ουμιγέννητο όταν έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα άμεσα να υπάρχει ο συντονισμός, ας το λέγαμε, γιατί κυρία Οικονόμου, είναι πολύ πολύ μεγάλο, ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο συντονισμός. Ο μα συντονισμός, δεν το ζήσαμε στο μάτι, στην άλλη εθνική μάτι, τραγωδία. Ακριβώς. Η πρόληψη, συντονισμού. Η αυτό πρόληψη είχαμε βιώσει. Και στην καταστολή είναι ο συντονισμός. Εκεί δηλαδή πρέπει τα αρμόδια όργανα να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι μόνο στο φιλότιμο ή στις ικανότητες του κάθε φορέα ή όπως ας πούμε η πυροσβεστική ή το δασαρχείο ή κάποιος άλλος. Χρειάζεται να είμαστε, και, να είμαστε συντονισμένοι. Δηλαδή κάποιος να δώσει τις οδηγίες έτσι ώστε να μπορούμε την κατάλληλη στιγμή να επέμβει ο κατάλληλος φορέας. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει προετοιμασία από την αρχή. Έτσι. Ένας σχεδιασμός, όπως είπαμε, στον οποίο και ο Δήμος Ξάνθης προχωράει. Έχω εγώ το ευτύχημα να συνεργάζομαι με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Ζερενίδη, αλλά και το Δήμαρχο Ξάνθης, οι οποίοι έχουν σκύψει πραγματικά το κεφάλι πάνω από την πολιτική προστασία και προσπαθούμε να σχεδιάσουμε πράγματα και να καταστήσουμε το Δήμο Ξάνθης ένα σκαλάκι πιο ασφαλή σε περίπτωση, ξαναλέω, μηγέννητο τέτοιων περιπτώσεων. Άρα μπορεί να κινήσετε αθόρυβα, αλλά κινήστε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε. Κινούμαστε, δεν χρειάζεται. Το τελευταίο που είχαμε δει ήταν το καλοκαίρι με τη δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών. Ναι, ξεκινήσαμε τις αντιπυρικές ζώνες. Ήταν ένα και πολύ μεγάλο ποσοστό. Και ρωτώνται με τις πυρκαγιές να καίγεται όλη η Ελλάδα. Έτσι. Βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι οι αντιπυρικές ζώνες για τα επόμενα 10 με 20 χρόνια σίγουρα. Αναγκαίο κακό θα είναι. Είναι εκεί και λέω, πραγματικά είναι μια ζώνη ασφαλείας ανάμεσα στο περιστικό δάσος και την παλιά πόλη κυρίως, έτσι. Είναι γειτονιά, έχει σπίτια, έχει σπίτια. Οπότε όπως είναι η αντιπυρική ζώνη, έτσι πρέπει να γίνονται και κάποια άλλα πράγματα στα πλαίσια της, του ελέγχου, της πρόληψης, και αναφέρομαι σε διάφορα πράγματα που μπορεί να δει κάποιος και να ελέγξει, όπως είναι τα ρέματα, τα κλειστά ρέματα, όπως είναι καλά οι σχάρες κλπ. Αυτά είναι σε καθημερινό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να έχουμε το χειμώνα φαινόμενα τα οποία να επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα, οπότε πρέπει και κάθε μέρα της εβδομάδας έχουμε και δυνατούς ανέμους εμείς εδώ στην Ξάνθη, ένα φαινόμενο το οποίο, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει, αλλά το καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι, αλλά έλεγχοι όπως δεν πάει το μυαλό μας, έλεγχοι όπως παραδείγματος χάρη καθυζήσεις, έτσι, σε κάποια πρανή, σε κάποια εδάφη τα οποία είναι ευάλωτα, ή στο περιαστικό δάσος κάποια λάστιχα τα οποία ενδεχομένως έχουν αφήσει κάποιοι μελισσοκόμοι, και αυτά είναι υλικά τα οποία είναι έφλεκτα και δεν πρέπει να είναι σε εκείνο το σημείο, έτσι, είναι παρατημένα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει και η πολιτική προστασία και τα όργανα να βλέπουν και να παρεμβαίνουν όποτε χρειάζεται, είτε για τον καθαρισμό είτε για την αποφυγή τέτοιων διαφόρων, ας πούμε, καταστάσεων. Εγώ θα επιστρέψω λίγο στους σεισμούς. Δεν το κάνω τυχαία. Το κάνω γιατί ανακοινώθηκε επισήμως, κύριε Τσακυρίδη, μετά τους σεισμούς της Τουρκίας, τους μεγάλους και φωνικούς σεισμούς στη γειτονική Τουρκία, ότι δόθηκε εντολή από την κεντρική διοίκηση να γίνουν έλεγχοι πρωτίστως στα σχολεία και από εκεί και πέρα μετά να ξεκινήσει και ο έλεγχος δημοσίων κτηρίων. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει αυτές οι οδηγίες και στους δικούς μας τους, στο δικό μας Δήμο εδώ. Είχαμε αυτές τις μέρες μια οδηγία, από τη Γενική Γραμματεία για τον έλεγχο, τον αντισεισμικό έλεγχο των σχολικών κτηρίων και σχολικών και δημόσιων κτηρίων. Αλλά αυτό που μας νοιάζει τώρα άμεσα είναι τα σχολικά κτίρια.
έτσι ώστε να υπάρξει κλιμάκιο και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Είναι πολύ σημαντικό, είπατε για τους σεισμούς, και πραγματικά οι σεισμοί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ένα αγαπημένο κεφάλαιο, γιατί ως γεωλόγος έτσι το έχω περισσότερο... γιατί σας πηγαίνω εγώ τώρα κατά εκεί, τον πηγαίνω κατά εκεί ένα αγαπημένο μου θέμα. Γιατί το γνωρίζει το θέμα πολύ καλά. Και ένα ξέρει θέμα το οποίο... επιστημονικά μπορεί να το προσεγγίσει. Το έχουμε πάρει λίγο στραβά, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το φοβόμαστε, αλλά το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και το έχουμε παρατημένο κάπως στη γωνία και δεν το αγγίζουμε, ενώ θα έπρεπε να έχουμε, να έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Και πραγματικά ο σεισμός δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας τρομάζει, γιατί είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο γίνεται, δεν γίνεται συχνά, δεν γίνεται σε πολύ μεγάλες εντάσεις. Όποτε όμως γίνεται, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και πώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θωρακισμένοι αντισεισμικά. Δηλαδή τα κτίρια στα οποία ζούμε πρέπει να είναι ελεγμένα γερά και χτισμένα με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Θα έχετε ακούσει αυτό που λένε τελευταία, ότι δεν σκοτώνουν σεισμοί, αλλά τα κτίρια και οι κατασκευές. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Ναι. Τώρα το λέει αυτό ο Αφεντούλης ο Τσακυρίδης, και όντως ακούστηκε ειδικά τώρα με τους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία. Ξέρετε έτσι ποιος είναι ο προβληματισμός μου? Οι περισσότερες πολυκατοικίες στον αστικό ιστό της Ξάνθης έχουν χτιστεί στις δεκαετίες του 70, του 80, κύριε Τσακυρίδη. Δεν ξέρω κατά πόσο πληρούν τα νέα δεδομένα, τα αντισεισμικά. Δεν είναι λίγες αυτές οι πολυκατοικίες. Ήταν τότε το φαινόμενο, δίνω αντιπαροχή το σπίτι μου να χτιστεί πολυκατοικία. Έτσι τα ζήσαμε αυτά όλοι οι Ξανθιώτες. Δεκαετίες 70, κυρίως το 80, 90 συνεχίστηκε. Και μετά βέβαια σταμάτησε. Οι σεισμικοί κανονισμοί, όσο προχωρούσαμε προς την δεκαετία 2000, Άλλαζαν και γινόταν πιο αυστηροί. Μετά το 2000, μετά το 99, μετά το 93, αν δεν κάνω λάθος, πραγματικά γίνανε πολύ αυστηροί, έτσι. Και ό,τι χτίστηκε μετά το 93 και ειδικά στην τελευταία δεκαετία 2000-2010, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως ζούμε σε αυτή τη χώρα δυστυχώς, στην οποία υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω? Γιατί το βλέπουμε καθημερινά και έγκυται στον κάθε εργολάβο, στον κάθε τέτοιο να κάνει τις δικές του δουλειές, να κάνει λοιπόν. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτηρίων είναι θωρακισμένη και ασφαλή, όμως βλέπουμε σε ένα τέτοιο συμβάν τι γίνεται όταν έχουμε ένα σεισμό τάξης μεγέθους πάνω από 6, 6,5, 7, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα ρήγματα και λοιπά, όπως είναι οι περιοχές της Πάτρας, όπως είναι το Αίγιο, όπως είναι η Κρήτη. Τι γίνεται? Υπάρχουν μεμονωμένα κάποια κτίρια τα οποία πέφτουν. Αυτά λοιπόν τα κτίρια είναι αυτά τα οποία δεν πάρθηκε ο κατάλληλος, τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να είναι θωρακισμένα. Δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές. Αντέχουν δηλαδή και σε αυτά τα μεγέθη, 6-7, με τα νέα δεδομένα. Βεβαίως. Αντέχουν. Βεβαίως. Και θα έπρεπε να αντέχουν και σε μεγαλύτερες σεισμικές δονήσεις. Το βλέπουμε, νομίζω, το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι αυτό στην Τουρκία. Έτσι. Αυτό που έγινε. Ήταν όλες οι οικοδομές καινούργιες, αλλά είδαμε και κτίρια τα οποία δεν υπήρχαν καν θεμέλια. Αυτό λοιπόν είναι εγκληματικό. Σε μια τέτοια περιοχή με ένα τόσο μεγάλο ρήγμα και με ένα τόσο μεγάλο δυναμικό, να κτίζονται κτίρια τα οποία πραγματικά είναι, λες και είναι φτιαγμένα στην άμμο. Έτσι. Και το άλλο παράδοξο είδαμε στη γειτονική Τουρκία. Το ένα κτίριο πολυόροφο να στέκεται όρθιο και το διπλανό να έχει καταρρεύσει σαν χαρτινός πύργος.
εντάξει. Ναι. Καλά, εκεί βέβαια ήταν και οι πολιτικές. Τώρα, σε αυτές μάλλον προφανώς αναφέρθηκε ο κύριος Τσακυρίδης, διαχρονικά. Να, σε κάτι τέτοιες περιόδους. Χρειάζεται ο έλεγχος. Σε κάτι τέτοιες προεκλογικές περιόδους χαλαρώνει έτσι η διάθεση και αρχίζει η παροχολογία. Εκεί πέρα κάτι τέτοιο είχε γίνει. Ουσιαστικά με τις, με την πολιτική την οποία ακολούθησαν, τους έδωσαν τη δυνατότητα σε χρόνο τετέ να σηκώνουν πολυκατοικίες 7 όροφες και 8 όροφες και 10 όροφες. Ακριβώς, και αυτός που είπατε, αυτός ο λόγος που είπατε, η παροχολογία, η περίοδος, οι προεκλογικές κλπ. Είναι εκεί, αν γίνει κάποιο λάθος, το λάθος αυτό μετά, θα το πληρώσει, θα το πληρώσεις αργότερα, δυστυχώς. Μάλιστα. Εγώ θα μείνω λίγο στα σχολιά μας. Είναι γνωστό στην Ξάνθη, έχει απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, αρκετά σχολεία, δεν είναι όλα τα σχολεία μας καινούργια, τα περισσότερα είναι παλιά. Αρκετά σχολεία, σχολεία τα οποία έχει ανεγείρει ο πάλι ποτέ Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, δεν έχουν οικοδομική άδεια. Είναι γνωστό αυτό, κύριε Τσακυρίδη. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια σε μια τέτοια περίπτωση για την οποία συζητάμε, τα κτίρια αυτά, το οποίο είναι και παμπάλαια. Οφείλουμε να ελέγξουμε αυτά τα κτίρια. Αυτό γίνεται τώρα και με την οδηγία της Γενικής Γραμματείας. Πρέπει να μπει κλιμάκιο, να ελέγξει αυτά τα κτίρια άμεσα. Να δούμε εκεί που υπάρχουν προβλήματα και επίσης να νομιμοποιηθούν, να γίνουν και κινήσεις νομιμοποίησης αυτών των κτιρίων, όσα δεν έχουν άδεια. Είναι παθογένειες, αλλά είναι και υποχρέωση δική μας να παρεύουμε τώρα. Δεν τις διαιωνίζουμε τις παθογένειες. Να, το ζούμε τώρα με τα τέμπη. Δεν τις διαιωνίζουμε τις παθογένειες. Έτσι. Όταν βλέπουμε τον ουρανό να, είναι, να έχει πολλά σύννεφα και να έρχεται μπόρα καταιγίδα, νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε την ομπρέλα μας και να είμαστε έτοιμοι. Έτσι, ή να είμαστε κάπου κοντά. Άρα έτσι, από εκεί να... θα ξεκινήσει, κυρία Τσακυρίδη, υποψιάζομαι. Έτσι. Από αυτά τα σχολεία, τα παλιά σχολεία. Τα παλιά σχολεία, βέβαια, νομίζω ότι δεν πρέπει να αφαιθεί κάποιο σχολείο. Εντάξει, υπάρχουν και σχολεία τα οποία έχουν χτιστεί στο 2000, είναι σύγχρονα σχολεία, τηρούν τις προδιαγραφές. Είναι όπως, ας το πούμε, ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι καινούριο, το έχω αγοράσει εδώ και 2 χρόνια και το πάω στο κταίο. Εντάξει, είναι ελάχιστες πιθανότητες να βρεθεί κάτι. Έτσι, δεν είναι αδύνατον. Έτσι, αλλά είναι όμως ελάχιστες πιθανότητες. Μηδενίζουμε τις πιθανότητες. Σε αυτά τα σχολεία τι θα ελεγχθεί, η στατική τους και η στατική επάρκεια, ενδεχομένως κάποια προβλήματα όσον αφορά το χρόνο, κάποιες ζημιές οι οποίες έχουν γίνει. Ξέρετε, ποτέ δεν γνωρίζουμε το τι μπορεί να έχει γίνει. Εμείς πρέπει να ελέγξουμε ένα σχολείο, γιατί στο σχολείο αυτό φοιτούν εκατοντάδες παιδιά, οπότε οι λόγοι μπορεί να είναι διάφοροι, διαφορετικοί, και μπορεί να έχουν γίνει σε ανύποπτες χρονικές περιόδους. Τώρα πρέπει να μπούμε στα σχολεία και να ελέγξουμε, να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο οπωσδήποτε. Πότε θα γίνει, πότε θα ξεκινήσει αυτό, κύριε Τσακυρίδη? Έχει έρθει η οδηγία τώρα, είμαστε άρα στη άμεσα φάση. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο θα καθυστερήσει. Όχι, άμεσα είναι. Αυτό το είχα ακούσει ότι θα γίνει, λεγόταν προφορικά. Αναφέρθηκε προφορικά, αλλά τώρα ήρθε αυτές τις μέρες και η οδηγία από την Γενική Γραμματεία. Οπότε θα ξεκινήσουμε άμεσα. Να αισθάνονται και οι γονείς ασφάλεια και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το χρειάζεται η κοινωνία. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αύριο ή μεθαύριο ή παραμεθαύριο σεισμός, ενδεχομένως κάποια στιγμή και να γίνει. Έχει Ξάνθη ένα ιστορικό. Ένα ιστορικό κακό το έχουμε, κύριε Τσακυρίδη. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Το θέμα είναι αυτό που είπε ο κύριος Τσακυρίδης. Να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία. Να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία. Κυρία Οικονόμου, εκτός από την προετοιμασία, εγώ θα αναφερθώ και σε κάτι άλλο το οποίο για μένα είναι εξίσου σημαντικό. Και νομίζω ότι αν το καλοσκεφτεί κάποιος, είναι άκρως σημαντικό. Είναι η συνεννόηση των φορέων, των πολιτικών προσώπων, όλων αυτών οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση,
συνοχή και συνεργασία. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι προσπαθώντας να κάνει κάποιος κάτι σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα θα πω, γιατί είναι γενικό, είναι παθογένεια του Έλληνα, πέφτουν άλλοι πέντε από πάνω να τον επικρίνουν γιατί το κάνει, γιατί ξεκίνησε μια τέτοια διαδικασία, πολλές φορές αν είναι νόμιμο, και επικαλούμαστε διάφορα πράγματα. Χρειάζεται να σκύψουμε όλοι το κεφάλι πάνω από το πρόβλημα. Εκεί σε τέτοια πράγματα δεν χωράνε ούτε αντιπαραθέσεις, ούτε ενδεχομένως να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά το σημαντικό είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι στο να έχουμε αποτέλεσμα. Έτσι. Mm. Πολλές φορές οι προσπάθειες που θέλουν να κάνουν κάποια άτομα στο να διορθώσουν κάποια πράγματα τελικά δεν τις κάνουν γιατί φοβούνται ότι θα είναι αντιμέτωποι με διάφορους οι οποίοι θα τους επικρίνουν ή θα τους κατακρίνουν για τις πρακτικές. Ξαναλέω, χρειάζεται συνοχή, χρειάζεται συνεργασία. Έτσι. Ναι. Και καλή θέληση από όλους. Εγώ θα πω το εξής, κυρία Τσακυρίδη, για ποιο λόγο να φοβάται κάποιος ο οποίος θέλει να εργαστεί να παράξει έργο? Η αντιπαράθεση θα υπάρχει, εντάξει, και η διαφωνία είναι λογικό σε μια δημοκρατία να υπάρχει. Και φυσικά είναι. Φόβος γιατί να υπάρχει, όταν είναι κάτι αναγκαίο. Ζούμε σε μια εποχή που, προσέξτε, δεν ταραγμένες μόνο οι κοινωνίες και οι οικονομίες. Είναι ταραγμένη και η φύση. Το έχουμε ονομάσει κλιματική αλλαγή και το βιώνουμε, το ζούμε. Συμβαίνουν τρελά πράγματα. Είναι στα πλαίσια. Ο κ. Τσακυρίδης και εγώ είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία. Θυμόσαστε εσείς τόσο συχνά ακραία φαινόμενα ανά τον πλανήτη να συμβαίνουν? Υπάρχει μια κλιμακωτή, έτσι. Μια έξαρση αυτών των έξαρση, φαινόμενων. Αλλά εντάξει, είναι στο χέρι μας. Τα περισσότερα φαινόμενα νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πράξη. Όχι μόνο λόγια. Είναι καλά τα λόγια, τα έχουμε σε βιβλία, τα βλέπουμε μπροστά μας, υπάρχουν οδηγίες. Αλλά πρέπει να βγούμε έξω, να βγούμε στο πεδίο, να δούμε τα προβλήματα και να τα λύσουμε άμεσα. Γιατί τα προβλήματα της ασφάλειας είναι τα πρώτα προβλήματα. Το να κάνουμε μια παιδική χαρά ή να στρώσουμε έναν δρόμο κλπ. Ναι, μεν είναι σημαντικά, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια της πόλης. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τσακυρίδη. Με όλα όσα βιώνουμε, ναι, είναι το πρώτιστο. Και αυτό ζητάει η κοινωνία τώρα, φαίνεται. Αυτό δεν ζητάει και η κοινωνία τώρα με αυτές τις διαδηλώσεις. Ασφάλεια ζητάει. Ασφάλεια στις μετακινήσεις, ασφάλεια στις γειτονιές, ασφάλεια στο σπίτι της, ασφάλεια, ζητάει ασφάλεια και προστασία. Αυτό είναι το αίτημα, το συνολικό. Κύριε Τσακυρίδη, επειδή έχετε και τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά είστε και ένας άνθρωπος που αγαπάει τη φύση, δηλαδή είστε έξω, κινήστε, και δεν κινήστε μόνο στον αστικό ιστό. Κινήστε και στα βουνά και στις παραλίες της Ξάνθης και αγαπάει και πάρα πολύ το ποδήλατο. Ο Τούλης ο Τσακυρίδης, και το ξέρουμε όλοι οι ξανθιώτες αυτό. Κατά την προσωπική σας άποψη, κατά τη δική σας άποψη, το μεγαλύτερο έλλειμμα στο κομμάτι της προστασίας ποιο μπορεί να είναι για το Δήμο Ξάνθης? Εκεί δηλαδή, σε εκείνο το κομμάτι στο οποίο η δική σας εκτίμηση είναι ότι πρέπει άμεσα, χτες, να παρέμβουμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό που είχαμε πει, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο περιαστικό δάσος. Αυτό 30 χρόνια το συζητούσαμε, εκεί, κύριε Τσακυρίδη. Ναι, εκεί από τότε που ανέλαβα τη θέση του Συμβούλου είχαμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο και είδα και τις προθέσεις ότι σε αυτό το κομμάτι πραγματικά ενδιαφέρθηκε και έτσι αισθάνθηκα μεγάλη χαρά γιατί ένα πρόβλημα εν μέρη λύθηκε. Έτσι. Τώρα, εκτός από το περιαστικό δάσος, είναι κάποια επιμέρους ζητήματα τα οποία, ας πούμε, χρειάζονται. Μιλάτε για την ασφάλεια περισσότερο, την προστασία. Έτσι, για την προστασία. Το ένα συμβαδίζει με το άλλο, νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο. Ας πούμε ότι θα έβαζα σαν δεύτερο κομμάτι ένα σχέδιο εκένωσης, ας το πούμε, της παλιάς πόλης σε μια, ναι, έκτακτη ανάγκη.
Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Δεν σας κρύβω. Παλαιότερα γινόντουσαν συζητήσεις και με την πυροσβεστική, έτσι δεν είναι? Και με την πυροσβεστική. Και μάλιστα έχω την τύχη να έχω στα χέρια μου μία, ας το πούμε, μια πρόταση ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου ενδεχόμενης πυρκαγιάς του συνοικισμών, είτε της παλιάς πόλης είτε του Σαμακόβ, στην οποία επιμελήθηκε ένας πολύ καλός αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο κύριος Στάσος Τοπαλίδης, και με βάση αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, μια βάση στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε και να οργανώσουμε, να σχεδιάσουμε ένα σχέδιο εκένωσης πληθυσμού της παλιάς πόλης ή και κάποιων άλλων συνοικισμών, όπως είναι ο αστικός συνοικισμός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας, προσπαθούμε να το σχεδιάσουμε, δεν είναι εύκολο, έτσι, εμπλέκει μέσα πάρα πολλούς φορείς, πυροσβεστική, νοσοκομείο, δημοξάνθης, υπηρεσίες. Αυτό όμως πρέπει να το δούμε και ίσως χρειαστεί, και εφόσον μάλλον καταλήξουμε στο ότι μπορεί να γίνει και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει, να καταλήξουμε να κάνουμε μια πρόβα, έτσι, εκένωσης. Αυτό λοιπόν. Μια άσκηση προσομοίωσης, δηλαδή. Μια άσκηση, μια προσομοίωση, έτσι ώστε να κενωθεί ένας συνοικισμός. Να είναι κάπως εκπαιδευμένοι. Ειδικά στην παλιά πόλη. Πολίτες, δηλαδή. Να είναι κάπως εκπαιδευμένοι. Ακριβώς, κύριε οικονόμη, γιατί μπορεί ο καθένας να δέχεται κάποιες πληροφορίες για την ασφάλειά του, τι πρέπει να κάνει κλπ. Αν δεν το δεις όμως στην πράξη. Ναι. Και στο πεδίο δεν μπορείς να καταλάβεις. Μια φορά αν το κάνεις είναι σαν να το έχεις διαβάσει 100 φορές. Οπότε ο καθένας πρέπει να ξέρει σε τέτοιες περιπτώσεις τι πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να πάρω το δρόμο προς τα αριστερά, πρέπει να πάρω το δρόμο προς τα δεξιά ή να πάω ευθεία από το σπίτι μου. Εκεί θα με περιμένει κάποιος άλλος, εκεί θα δω ένα πυροσβεστικό. Όλα αυτά, αν τα έχει εικόνα κάποιος, θα μπορεί πραγματικά να είναι πολύ, μα πολύ πιο εύκολη η καλή έκβαση των πραγμάτων σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Να μην έχεις θέματα. Εάν συμβεί το απευκταίο, να μην θρηνήσεις ανθρώπινες ζωές. Ακριβώς. Αυτό είναι. Νομίζω εκείνο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή με τον κύριο Τσακυρίδη. Άρα λοιπόν ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, το οποίο... υπάρχει και σαν σχέδιο, όπως τον Γκέλαδο, τον Ιόλαο κλπ. Όλα αυτά τα σχέδια υπάρχει στη Γενική Γραμματεία σαν σχέδιο, και το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο Δήμος ξανά. Το πάτε ένα βήμα παραπάνω εσείς τώρα. Εσείς λέτε, πρέπει να το εξειδικεύσουμε. Εσείς λέτε όχι σε θεωρία, όχι σχέδιο επί χάρτου. Όχι, εσείς πρέπει λέτε, να είναι. Αυτή η πρόταση ουσιαστικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι κάθε μέρα, αλλά σε κάποια στιγμή μέσα στην διάρκεια του χρόνου, να γίνεται και μία. Άσκηση, έτσι, πρακτικού άσκηση χαρακτήρα, άσκηση ετοιμότητας με εμπλεκόμενους όλους τους φορείς και τους ίδιους τους πολίτες, ακριβώς, εθελοντές, πυροσβεστική, νοσοκομείο, Ερυθρός Σταυρός ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, και ο Ερυθρός Σταυρός, που πρέπει να είναι ο καθένας και τι πρέπει να κάνει στην επίμαχη στιγμή. Αν καταλαβαίνω καλά, ένα μπούσουλα έχετε στα χέρια σας. Είναι αυτό το σχέδιο, αυτή η πρόταση. Έχουμε λέτε, ναι, και υπάρχουν οι οδηγίες, υπάρχει το πρωτόκολλο. Αλλά είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά της παλιάς πόλης που από ό,τι βλέπω σας προβληματίζουν. Και του αστικού. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Δεν το έβαλε τυχαία στην κουβέντα τώρα. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Δεν είναι αδύνατον. Μπορεί να γίνει, όμως πρέπει να σχεδιαστεί. Με προσοχή και με εμπλεκόμενους όλους τους φορείς. Είναι μια γειτονιά με σοκάκια. Δεν έχει καν δρόμους. Ακριβώς. Μια γειτονιά με σοκάκια. Και μην ξεχνάμε ότι. Και με το ένα σπίτι πλάι στο άλλο. Συνορεύει με το περιοριστικό δάσος και εκεί είναι και ο πρώτος κίνδυνος. Μια ενδεχόμενη πυρκαγιά στην παλιά πόλη, στο περιοριστικό δάσος μάλλον, που θα αφορά την παλιά πόλη. Και τα υλικά. Διατηρείται ο οικισμός και τα υλικά. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τη βιομηχανική ζώνη. Έτσι, είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο εκεί υπάρχουν βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν έφλεκτα υλικά. Είναι τέλος πάντων ένας συνοικισμός από μόνος το οποίο είναι πιο ευάλωτος σε τέτοιους κινδύνους. Mm-hmm. Οπότε και εκεί πρέπει να έχουμε
το νου μας και να έχουμε καταστρώσει το κατάλληλο σχέδιο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τα προβλήματα. Άρα λοιπόν ετοιμότητα χρειάζεται από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Τσακυρίδη. Το γενικό πλάνο το έχουν όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στα χέρια τους, να το προσαρμόσουν στα χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου, είναι εκείνο το οποίο είναι το δύσκολο, εκτιμώ, έτσι, και να είναι σε μια συνεχή ετοιμότητα. Μάλιστα, οπότε, κύριε Τσακυρίδη, είμαστε ουσιαστικά εν αναμονή του ελέγχου των σχολικών μονάδων της Ξάνθης, όλων, νέων και παλαιών, με το μεγαλύτερο βάρος βέβαια να πέφτει στα παλιά. Θα ακολουθήσουν, αν δεν κάνω καλά, διάβαζα και τη σχετική εγκύκλιο της κεντρικής πολιτικής προστασίας, θα ακολουθήσουν και έλεγχοι σε δημόσια κτίρια, που και εκεί, εδώ τουλάχιστον σε εμάς το Δήμο Ξάνθης, και το γνωρίζουμε όλοι γιατί έχει απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν κτίρια δημόσια που επίσης, όπως τα παλιά σχολεία, δεν έχουν οικονομικές άδειες, κύριε Τσακυρίδη. Και αυτό θα το αντιμετωπίσετε όταν αυτό... θα χρειαστεί να προχωρήσετε στους ελέγχους. Έτσι, ξεκινάμε με τα απαραίτητα, με τα πιο σως κτίρια και μετά προχωράμε σε όλα τα δημόσια κτίρια. Κύριε Οικονόμου, είμαστε η έκτη χώρα παγκοσμίως σε σεισμικότητα. Ναι. Και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Οπότε αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Άσχετα με την περιοχή η οποία ζούμε, μπορεί να μην είμαστε Πάτρα, είμαστε όμως σε μια περιοχή στην οποία, εντάξει, και τοπικά ρήγματα, σας θυμίζω το 1829 το σεισμό το οποίο είχε ισοπεδώσει την Ξάνθη. Μεταφέρθηκε στη Γεννησαία. Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν το επίκεντρο η Δράμα. Έτσι, δεν είχε επίκεντρο η Ξάνθη ή κάπου αλλού, έτσι, ανάμεσα σε Δράμα και Καβάλα. Οπότε ένας τέτοιος σεισμός, βέβαια δεν έχουμε τα στοιχεία τα οποία μας πάνε προς τα εκεί, όμως πρέπει να είμαστε όλοι... Δεν υπάρχει κάτι αυτού του ρήματος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δίπλα μας ένα τεράστιο ρήγμα, το ρήγμα της Βορείας Ανατολίας. Σωστά. Το οποίο αυτό και αν είναι ένα κεφάλαιο μόνο του, έτσι είδαμε τι έγινε στο ανατολικό τμήμα αυτού του ρήγματος. Ακριβώς. Έτσι, και πάντα ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Έτσι. Αρκεί να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Ξαναλέω. Παλαιότερα ο ΆΣΠ, εγώ θυμάμαι, εδώ κάτω, όταν ξεκινήσαμε και στο δημοτικό ραδιόφωνο, μάζευε τα σχολεία στο δημοτικό αμφιθέατρο, ενημέρωνε πώς πρέπει τα παιδιά να εκπαιδευτούν. Δεν ξέρω αν τα θυμάται ο κύριος Τσακυρίδης. Εγώ τα θυμάμαι αυτά, γιατί παίρναμε και μέρος τότε. Και... από το 10 και μετά, δεν ξέρω τι έγινε, όλα αυτά σταμάτησαν. Έγιναν οι φωνικοί σεισμοί στην Τουρκία, τα ξαναθυμηθήκαμε. Έτσι δεν γίνεται όμως. Τώρα, αυτό είχαμε είναι... το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δυστυχώς ξεχνάμε γρήγορα, κύριε Οικονόμου. Πάρα πολύ γρήγορα, δυστυχώς, κύριε Τσακυρίδη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Και τώρα που έγινε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα κοιτάξει η κυβέρνηση δηλαδή, να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται το κομμάτι της ασφάλειας στο σύνολο των συγκοινωνιών. Τρένα, σιδηρόδρομοι, οδικά δίκτυα. Δεν χρειάζεται να σου χτυπάει όμως η τραγωδία την πόρτα για να τα κάνεις αυτά. Και αυτό συζητάμε τώρα και εδώ. Και το τραγικό μετά την τραγωδία, θα μου επιτρέπετε να σας πω, το τραγικό μετά την τραγωδία είναι ότι σε 2 μήνες είμαστε ικανοί να τα έχουμε όλα έτοιμα. Αυτό τώρα πώς το λέτε? Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι σε 2-3 μήνες θα υπάρχει και η τηλεματική διαχείριση όλων αυτών των συστημάτων και των οποίων προϋπήρχαν. Και γιατί το καθυστερούσαμε τόσα χρόνια, κύριε Τσακυρίδη? Βορείας άξιο. Αυτό σας καλέω. Είναι μια παθογένεια του Έλληνα. Πάει δυστυχώς κάπου και το μυαλό του αφεντούλη του Τσακυρίδη, πάει και το δικό μου το μυαλό και όλων όσων μας ακούτε αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουμε από το πεδίο της ατομικής ευθύνης και στην άλλη την ευθύνη, της συλλογικής ευθύνης και της ευθύνης της δημοκρατίας. Έχει και η δημοκρατία ευθύνες, κύριε Τσακυρίδη. Έτσι. Μην οχυρωνόμαστε όλοι. Εμείς την εμπεδώσαμε την ατομική ευθύνη και είναι ατομική ευθύνη αυτό που κάνει και ο κόσμος τώρα, που βγαίνει στους δρόμους όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη και ζητάει ασφάλεια και προστασία. Ατομική ευθύνη είναι και αυτό που το κάνουν όλοι μαζί. Του δίνουν μια συλλογικότητα και μια έτσι μαζικότητα. Εδώ, κυρία Οικονόμου, υπάρχει και το εξής
δεδομένο. Υπάρχει ο κόσμος που αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι αγανακτισμένος. Νιώθει λύπη, νιώθει οργή και προσπαθεί και τη βγάζει πολλές φορές όμως και αδίκως δεν ξέρω και εγώ πού, έτσι. Οπουδήποτε αλλού εκτός από τους υπεύθυνους. Πρέπει όμως να μάθουμε, κυρία Οικονόμου, ότι δεν πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι σε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Δηλαδή, αν μπορούμε και περνάει το χέρι μας να κάνουμε και εμείς σαν πολίτες κάτι, δεν πρέπει να το αφήνουμε. Δεν πρέπει να το αφήνουμε για αύριο. Βλέπουμε ένα πρόβλημα. Βλέπουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως να εξελιχθεί σε μια καταστροφή. Πρέπει να ενημερώνουμε. Πρέπει και ο πολίτης να γίνει συμμέτοχος στην ασφάλειά του. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα. Βλέπετε τι έγινε με το νοσοκομείο. Εγώ θα σας πω δυστυχώς, στο μάζμα που έγινε στην κεντρική πλατεία τότε για το νοσοκομείο μας, έλειπε ο κόσμος. Είχε κόσμο, αλλά έλειπε ο πολίτης. Εδώ θα έπρεπε να γεμίσει πλατεία, κύριε Οικονόμου. Θα έπρεπε να γεμίσει πλατεία. Πού είμαστε, σε αυτά τα καλέσματα, από όπου και αν προέρχονται, είναι για ένα σκοπό. Να θωρακιστεί το νοσοκομείο μας. Ήμασταν εκεί. Δεν είμαστε. Κοιτάξτε τώρα, συζητάμε για την ασφάλεια και την προστασία με τον Αφεντούλη τον Τζακυρίδη. Βάζει στη συζήτησή μας το νοσοκομείο, που είναι νευραλγικός ο ρόλος του σε ένα οποιοδήποτε σχέδιο θέλει να εκπονήσει η πολιτική προστασία. Είναι νευραλγικός ο ρόλος του. Λοιπόν, τι να πω, κύριε Τζακυρίδη. Υψώνουμε τη φωνή τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν αλλάξει τα ήθη και οι παραδόσεις και οι συνήθειές μας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υψώνουμε τώρα τη φωνή. Λάθος είναι αυτό. Είναι λάθος. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτή η τραγωδία στα Ντέμπη λίγο θα μας ξυπνήσει από αυτή την οχελικότητα. Δεν το γνωρίζω. Θα φανεί. Φαίνεται να έχει μια πιο μαζική έτσι. Είναι αυτό που λέμε, είμαστε αντίδραση. Πολεμιστές του πληκτρολογίου, πίσω από το πληκτρολόγιο είμαστε Ράμπο, αλλά όταν βγούμε στο πεδίο δεν ξέρουμε ούτε να κρατάμε, ας πούμε, το όπλο μας, έτσι. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται να βγούμε έξω, χρειάζεται να συμμετέχουμε και να μην χαρίζουμε πουθενά τις αξίες μας, τα πιστεύω μας, πουθενά. Αυτά τα οποία πιστεύουμε πρέπει να τα ακολουθούμε, άσχετα με το κόστος. Νομίζω ότι όταν κάνουμε λάθη να παραβλέπουμε αυτά τα πράγματα, τα βρίσκουμε στο μέλλον. Τα προβλήματα τα βρίσκουμε στο μέλλον. Ό,τι αφήνουμε και βάζουμε κάτω από το χαλί σήμερα, θα το βρούμε ενδεχομένως αύριο και μεθαύριο. Δεν έχει σημασία αν τώρα το κτίριο που θα χτίσω εδώ είναι εντάξει και για τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι εντάξει. Θέλω να είναι εντάξει και τον 11ο χρόνο που ενδεχομένως να γίνει ένας σεισμός στον οποίο το κτίριό μου θα είναι ευάλωτο. Πρέπει να σκεφτώ το μέλλον. Εγώ δεν έβαλα τυχαία στη συζήτηση. Δεν είναι βέβαια αρμοδιότητα του ενταλμένου συμβούλου του Δημάρχου Ξάνθης πολιτικής προστασίας, ούτε και, δεν ξέρω τώρα του Δημοτικού Συμβούλου, ούτε και του Δημοτικού Συμβούλου. Περισσότερο εμείς ως πολίτες θα πρέπει να το δούμε. Για τις παλιές οικοδομές, κάποια στιγμή. Καλά, τώρα σκοντάφτουμε και από τη μια οικονομική κρίση, θα μου πείτε, πάνω στην άλλη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή, έτσι, θα πρέπει να αρχίσουμε σοβαρά να σκεπτόμαστε και αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε τι γίνεται τριγύρω μας. Είναι δύσκολες και εποχές, είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει δύσκολες εποχές, ο κόσμος έχει πρόβλημα και οικονομικό. Προβλήματα δουλειάς, ακριβώς. Γέφυρες έπεφταν, να σας το έτσι. Καλούμαστε να κάνουμε και πράγματα τα οποία για κάποιες χώρες στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι αυτονόητα, έτσι. Εδώ, αλλά εδώ δεν είναι και δυστυχώς πρέπει να σηκώσουμε, ξαναλέω, τα μανίκια, να ξεκινήσουμε από τα πράγματα τα οποία χρειάζονται ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια, έτσι ώστε όταν ταξιδεύουμε κάπου, είτε πάρουμε τρένο είτε λεωφορείο κλπ. Το λεωφορείο να έχει τα λάστιχά του, το τρένο να έχει τις προδιαγραφές του και να είμαστε έτσι όλοι ασφαλείς. Το ευκταίο. Το ευκταίο είναι αυτό, κύριε Τσακερίδη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να έχουμε το Θεό βοηθό, έτσι. Φέτος μας βοήθησε. Ήταν ένας από τους καλύτερους χειμώνες, νομίζω, κύριε Τσακερίδη. Είδατε. Όταν... είχε κάποιες εξάρσεις κάποια στιγμή, αλλά λογικό είναι, χειμώνας ήταν.
αλλά δεν βιώσαμε πια και τα ακραία φαινόμενα. Κυρία Οικονόμου, φέτος δεν είχαμε χειμώνα, δεν ξέρω. Έτσι, νομίζω ότι κάποιες μέρες, ο χειμώνας φέτος μας ξέχασε. Περιορίστηκε στο μήνα. Και καλά έκανε φέτος. Φέτος και καλά έκανε, πραγματικά. Ας έρθει του χρόνου πρώτο Θεός να είμαστε καλύτερα. Να είμαστε έτσι και έτοιμοι, και να τον και να είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε, ακριβώς. Μην έχουμε φαινόμενα όπως εγκλωβισμό επί 24 ώρες σε μια μεγάλη οδό, λέω εγώ τώρα. Τα ζήσαμε και αυτά. Έτσι. Και αυτά. Και αυτά τα ζήσαμε. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται προετοιμασία. Πρότιστη λοιπόν τώρα μέρημνα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ξάνθης είναι ο έλεγχος της στατικής επάρκειας και οποιοδήποτε άλλων προβλημάτων υπάρχουν που μπορεί να επηρεάζουν την ασφάλεια στα σχολικά συγκροτήματα, στις σχολικές μονάδες, και αμέσως μετά θα περάσει ο Δήμος τον έλεγχο, τον αντίστοιχο έλεγχο των δημοσίων κτηρίων εντός των ορίων του. Παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι γίνεται και έλεγχος, έχει ξεκινήσει και ο έλεγχος για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και των ρεμάτων, ειδικά των οικοπαίδων, γιατί μπαίνουμε σε μια εποχή στην οποία θα αρχίσουν οι ζέστες. Από τώρα έτσι ξεκίνησε. Ξεκινάμε από τώρα, γίνεται η καταγραφή και τα ειδοποιητήρια σε όλους τους ιδιοκτήτες μες την άνοιξη να καθαρίσουν τους χώρους τους. Ακριβώς, να προχωρήσουμε σε αυτό, έτσι ώστε να μην έχουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος Ξάνθης πρέπει να παρέμβει σε διάφορα οικόπεδα τα οποία δεν μπορούν να καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες, είτε δεν βρίσκει τον ιδιοκτήτη, είτε είναι μακριά και δεν μπορεί να το κάνει. Εκεί χρειάζεται και μια χρονοβόρα. Εκεί γίνεται παρέμβαση από το Δήμο. Έτσι. Αλλά δυστυχώς κάθε χρονιά που περνάει γίνονται όλο και περισσότερα αυτά τα οικόπεδα. Γι' αυτό μιλάμε και για το ατομική ευθύνη, έτσι, και για τις υποχρεώσεις που έχουμε σαν πολίτες. Εννοείται. Δεν το παραβλέπουμε. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω. Κρατώ αυτό που κατέθεσε σήμερα ως προβληματισμό. Και είναι πιο η ανάγκη να υπάρχει ως σχέδιο, το βάζει όμως σε μια άλλη διάσταση ο κύριος Τσακυρίδης, το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων σε συγκεκριμένους συνοικισμούς της Ξάνθης, όπως είναι η Παλιά Πόλη, το Σαμακό, ο αστικός συνοικισμός, εκεί καλό θα ήταν να μην παραμένει μόνο επί χάρτου, αλλά μόνο δηλαδή σε θεωρητικό επίπεδο. Εντάξει, έχουμε και αυτό το σχέδιο όπως είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί αυτό είναι το πρωτόκολλο της πολιτικής προστασίας. Καλό θα ήταν σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες γειτονιές, συνοικισμούς του Δήμου της Ξάνθης, να προχωρούσαμε και σε κάποιες ασκήσεις, να το βάζαμε δηλαδή και στο πρακτικό του κομμάτι όλο αυτό, οπότε να βλέπαμε και πώς μπορούν και να συνεργαστούν, γιατί και εκεί είδαμε παθογένειες πολλές φορές σε μεγάλα συμβάντα. Πώς μπορούν να συνεργαστούν οι εμπλεκόμενες αρχές και φορείες. Είναι και μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας, και μιλάω για τις εθελοντικές οργανώσεις, τις ομάδες και όλους τους υπόλοιπους φορείς, να γνωρίσουμε και να δούμε τις αδυναμίες μας, γιατί σε μια τέτοια άσκηση θα δούμε και τις αδυναμίες μας, έτσι, και θα προσπαθήσουμε να τις διορθώσουμε. Δεν πρέπει να δούμε τις αδυναμίες μας επάνω στο κίνδυνο, αλλά πρέπει να το έχουμε κάνει μια πρόβα general, έτσι ώστε να αποφύγουμε. Δεν είναι κακό να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 2 χρόνια γίνονται τέτοιες ασκήσεις ετοιμότητας. Και δεν είναι κακό να αντιγράφουμε. Στις οποίες συμμετέχουν και οι πολίτες. Δεν συμμετέχουν μόνο οι εμπλεκόμενες αρχές και φορείς. Παράδειγμα τώρα φέρνουμε. Δεν ανακαλύψαμε την Πυρίτιδα, αλλά είναι αναγκαίο προφανώς. Δεν είναι κακό να αντιγράφουμε οτιδήποτε είναι επικοδομητικό και γίνεται με επιτυχία στο εξωτερικό. Δεν είναι κακό να το αντιγράφουμε. Ο χειμώνας ήταν φιλικός μαζί μας, κύριε Τσακερίδη, θα πω εγώ. Με το καλό να έρθει η άνοιξη, λιγότερους κινδύνους έχει, λέμε. Είμαστε και σε μια περίοδο έτσι που είναι θυμωμένη και η φύση τριγύρω μας. Να είναι φιλικό και το καλοκαίρι, να μην έχουμε δυσάρεστα συμβάντα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει προετοιμασία. Έτσι, θέλω να θυμίσω ότι πέρσι βιώσαμε και πυρκαγιά σε καπναποθήκη εντός του αστικού ιστού. Δηλαδή, είναι κίνδυνοι που ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να ξεσπάσει ένας τέτοιος κίνδυνος. Είναι απαραίτητος λοιπόν ο προγραμματισμός, η προετοιμασία. Κρατώ και κάτι άλλο που είπε ο κ. Τσακυρίδης και θα κλείσω με αυτό.
σε τέτοιου τύπου ζητήματα, σε θέματα τα οποία έχουν αυτόν τον χαρακτήρα, είναι απαραίτητη και αναγκαία η συνένεση και η συνύπαρξη όλων των πολιτικών φορέων, είπε, το κράτησα, κυρία Τσακερίδη, ναι, οι οποίοι μέσω συλλογικών, υποψιάζομαι, οργάνων καλούνται να εγκρίνουν τέτοιους προγραμματισμούς. Έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί δεν σε καθυστερεί, δεν σε πάει πίσω. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσουν και οι προετοιμασίες για τα σχολεία μας, το έχει ανάγκη, έπρεπε ίσως να γίνει και νωρίτερα. Τι να πω, καμιά φορά γίνεται ένα κακό, αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι, κάθε εμπόδιο σε καλό έχει τη λογική του. Επιτέλους ξεκινούν. Ήταν οι περικοπές των μνημονίων που δεν άφηναν να γίνουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, παλαιότερα γινόντουσαν. Δυστυχώς μπήκαμε στη λογική. Πολλά πράγματα τα αφήσαμε στην τύχη και λίγο πρέπει να τα ξαναδούμε. Δεν υπήρχε συντήρηση καν στους δρόμους. Πέφταν γέφυρες, βρε κύριε Τσακερίδη. Και εδώ έχουμε δύο πεσμένες ακόμη. Στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για τα τρένα. Είναι μια αλήθεια. Ή μήπως δεν βιώναμε στα χρόνια του μνημονίου από έλλειψη συντήρησης σε ιδιωτικά κτίρια να περνάς από το πεζοδρόμιο και να πέφτουν κομμάτια στο κεφάλι σου από τα μπαλκόνια. Ακριβώς. Όλα τα ζήσαμε. Έτσι, και έχουν την εξήγησή τους. Ήρθε η ώρα όμως σιγά σιγά αυτούς τους κινδύνους να αρχίζουμε να τους ελαχιστοποιούμε, να τους μηδενίσουμε, λέει ο κ. Τσακερίδης, και κυρίως όταν μιλάμε για σχολεία. Και ορθώς το λέει αυτό, γιατί έχουμε παρατηρήσει όλοι ότι κάθε που γίνεται ένα σεισμό στη χώρα μας, τα πρώτα κτίρια τα οποία φαίνεται ότι είναι ευάλωτα είναι σχολεία, κύριε Τσακερίδη. Είναι σχολεία δυστυχώς και υπάρχουν τέτοια σχολεία. Θεωρώ ότι στην περιοχή μας δεν έχουμε κάτι ακραίο, κάτι τέτοιο. Παλιά κτίρια έχουμε όμως, έτσι. Υπάρχουν όμως στην ελληνική επικράτεια, όπως τις προάλλες έβλεπα μια ανάρτηση του κυρίου Τσελέντη για ένα κτίριο το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, όπως το τραγικό γεγονός αυτό με τα τρένα. Μιλάει για ένα συγκεκριμένο σχολείο το οποίο βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στο Αίγιο. Ένα σχολείο το οποίο, αν το δείτε, πραγματικά είναι ερείπιο. Και όμως εκεί καθημερινά συνυπάρχουν εκατοντάδες παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Δυστυχώς δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Είναι ακόμη έτσι. Ο άνθρωπος βγάζει και ξαναβγάζει, αναδεικνύει το θέμα. Δυστυχώς χωρίς να υπάρχουν παρεμβάσεις. Αυτό το πράγμα, αυτό το σκόπελο, το προσωπικό πρέπει να ξεπεράσουμε. Πρέπει να περάσουμε στο διατάφτα. Λοιπόν, για να μην έχουμε δυσάρεστα. Θα ξανασυζητήσουμε με τον κύριο Τσακερίδη, αυτό είναι το σίγουρο και το βέβαιο. Κρατάμε και τον προβληματισμό του και τις πληροφορίες που μας έδωσε. Να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο τομέας αυτός, κύριε Τσακερίδη. Έχει μεγάλες προκλήσεις πια. Έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις η πολιτική προστασία. Δεν είναι η χρυσή τομή το εκενώστε τη χώρα κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, βρέχει καταρακτοδόση ή παίρνει πυρκαγιά ένα δάσος ή μια περιοχή. Πρέπει να βρεθεί η μέση λύση. Τη χώρα την εκενώνουμε, τον οικισμό τον εκενώνουμε, αλλά θα πρέπει να γίνεται και αυτό με ασφάλεια. Έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτά τα μηνυματάκια που στέλνονται. Θέλει και ένα σχεδιασμό. Ό,τι μπορείς να σώσεις και από τη φύση και από τους ανθρώπους είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε στους τίτλους επικαιρότητας και επανερχόμαστε. Δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης.